Καλησπέρα σας, ακροατές σας, τηλεθεατές μάλλον. Τηλεθεατές, να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, διότι είναι πολλά πια τα ζητήματα με την πανδημία. Βλέπουμε ότι τα στοιχεία δείχνουν μια ανησυχία και σε ό,τι έχει να κάνει την αύξηση περιστατικών, κυρίως όσων χρειάζονται πια νοσηλείας και διασωλήνωσης, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι κλίνες σχεδόν παντού έχουν γεμίσει. Και σε όλα αυτά τα στοιχεία που επίσης ανησυχούν έρχονται να δείξουν ότι οι περισσότεροι που αντιμετωπίζουν σοβαρότερα αυτό τον ιό και χρειάζονται νοσηλείας είναι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας, που μέχρι ακόμα δυστυχώς δεν έχουν πιστεί για αυτό το μοναδικό μέχρι στιγμής όπλο που εσείς οι επιστήμονες λέτε ότι είναι το εμβόλιο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να καταλάβουμε ένα, ότι όποια μέτρα και να πάρουμε είναι συμπληρωματικά του εμβολιασμού και έχουν βραχυπρόθεσμη δράση. Δηλαδή ακόμα και αν γίναμε τη χώρα αυτή τη στιγμή που δεν επιθυμώ να γίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν το επιθυμεί αυτή τη στιγμή, θα είχε μια απόδοση η οποία θα είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως. Όταν θα ξανανοίγαμε θα βρούμε πάλι τον ιό μπροστά μας, όπως και έγινε στο παρελθόν. Κλείναμε, ξανανοίγαμε. Ο λόγος είναι ότι είναι κάτι το οποίο έχει επίδραση όταν εφαρμόζεται. Το μόνο που έχει... Μου δίνεται όμως αυτό το σημείο το έναυσμα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας αμέσως τη συζήτηση. Αν εσείς κρίνετε ότι είναι απαραίτητο ένα lockdown ή ένα μερικό lockdown... Όχι. Δεν είμαι πέρα αυτής της άποψης, γιατί για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, αν θα γινόταν κάτι έπρεπε να γίνει για τους ανεμβολίες όπως έγινε και στην Αυστρία. Mm-hmm. Εκεί η ανεμβολία σου λέει να κλείσω αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Αυτοί που κινδυνεύουν όταν νοσήσουν να μας γεμίσουν τα νοσοκομεία. Και είναι δίκαιο και σωστό αυτό το πράγμα. Και ηθικό θα έλεγα. Και αυτό έκανε η Αυστρία αυτή τη στιγμή. Είπε μόνο στα σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και νοσοκομεία μπορείτε να πάτε. Πουθενά αλλού. Ούτε στα καφενεία, ούτε στα σε κέντρα διασκέδαση, ούτε σε εστιατόρια. Μάλιστα. Το ότι είσαστε αυτοί που θα γεμίσετε. Έλεγα το εξής, ότι το εμβόλιο έχει παραμένουσα δράση. Δηλαδή, όταν το κάνουμε, προστατευόμαστε τουλάχιστον για 6 μηνές και παραπάνω ακόμα από νοσηλείες και θανάτου. Και 9 μήνες ακόμα πρέπει να τα προστατεύουμε. Αλλά λέμε στους εκκλίνες να επαναληφθεί, να κάνουμε τρίτη δόση και κυρίως τα άτομα που είναι πάνω, τα άτομα που είναι πάνω 60, αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο, πέφτει περισσότερο η αμαρτία. Και παρότι είναι εμβολιασμένοι, οι άνθρωποι και χρόνια του σήμερα συμπληρώνονται και αν ψήσουν, κινδυνεύουν πραγματικά και άλλο νοσηλευτικό. Άρα, ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να επιδιώξουμε ένα ποσοστό πάνω από 60, που είναι πολύ κοντά στο 20%, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να εμβολιαστούν. Και στα πλαίσια αυτά για την πολιτική που οργανώνει αύριο μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, που θα μεταδίδεται μέσα από το YouTube. Και θα δεχτούμε ερωτήσεις από το κοινό για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Θα είναι μια ανοιχτή διαδικτυακή, κύριε καθηγητά, ενημερωτική εκδήλωση στις 6 το απόγευμα από το Τμήμα Ιατρικής. Και το αντικείμενο ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, θα απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς. Είναι μια πρωτοβουλία που λαμβάνετε για να κάμψετε αυτούς τους φόβους. Έτσι, και πολλές φορές. Υπάρχουν και λανθασμένες πληροφορίες που λαμβάνουν οι πολίτες. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι προσπαθούμε ένα ποσοστό από αυτών που δεν εμβολιάστηκαν, που είναι από φοβία και όχι από ισχυρογνωμοσύνη ή από εγκατεστημένη άποψη, γιατί δυστυχώς έχουμε τέτοιους αντιεμβολιαστές που είναι πραγματικά εγκατεστημένοι από εδώ και πέρα και δεν έχουν κλείσει τα αυτιά τους, δεν ακούνε ό,τι και να πούμε, εμπιστεύονται μόνο συγκεκριμένες πηγές. Μάλιστα. Και διακινούσε συγκεκριμένο υλικό. Πήρα στα χέρια μου ένα υλικό που έλεγε ότι ο διευθυντής της Johnson & Johnson παραιτήθηκε με μια, ότι δήθεν παραιτήθηκε μια φωτογραφία και έλεγε ότι παραιτήθηκε γιατί δήθεν αντιδρά στο ότι χρησιμοποιούν κυταρικές σειρές από έμβρια, από πολλές. Στην πραγματικότητα αυτή η φωτογραφία, άμα πάει κάποιος στη Wikipedia, θα δει ότι αυτή η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε 4 φορές διαφορετικό όνομα. Ήδη η φωτογραφία. Μάλιστα. Δηλαδή το ίδιο όνομα. Και μάλιστα το ανέφερα σε κάποιον, μου το έστειλε αυτό. Και λέει, άσχετα λέει, υπάρχει ή δεν υπάρχει το άτομο, συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτά. Δηλαδή είναι κάποια άτομα που δεν θέλουν να ακούσουν και ενημερώνονται μόνο από πηγές
που επιβεβαιώνουν αυτά που πιστεύουν. Μάλιστα. Τα οποία είναι λαθασμένα. Το πιο επικίνδυνο είναι το ότι αρέσκονται σε αυτό. Ενώ κατανοούν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για fake news, για συνωμοσιολογία, για γεγονότα που δεν ισχύουν, αρέσκονται κατά κάποιο τρόπο να ενημερώνονται λανθασμένα και να το μεταδίδουν. Δυστυχώς βολεύονται με αυτό και μάλιστα μπορώ να πω, ήξερα συγκεκριμένο άτομο το οποίο δεν είχε εμβολιαστεί, τελικά εμβολιάστηκε και το ρώτησα, αν μπείτε στο ίντερνετ, αν μπείτε και κοιτάξεις, έχει 6 ειδήσεις. Από τις οποίες η μία ή δύο είναι υπέρ του εμβολίου, οι τέσσερις εναντίον, μου λέει θα διαβάσω αυτές που είναι εναντίον. Τις άλλες αγνοούν. Δηλαδή έχουν μια επιλεκτική ενημέρωση με αυτά που ανατροφοδοτούν τα πιστεύω τους, δυστυχώς. Και αυτό όλο θα έχει να κάνει, κύριε καθηγητά, ένα μεγάλο ποσοστό έχει επηρεάσει ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών όσων και μέχρι σήμερα αρνούνται πεισματικά να εμβολιαστούν με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες ασφυξίας στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είναι αυτοί που μας δίνουν τις νοσηλίες 90% προέρχονται από αυτούς. 90% από τους ανεμβολίαστους. Ναι, από τους ανεμβολίαστους. Και ένα 10% από εμβολιασμένους που είναι μεγάλης ηλικίας με συνοσηρότητες και δεν πρόλαβαν ακόμα να κάνουν τρίτη δόση. Είτε γιατί ο οργανισμός του δεν απαντά στο εμβόλιο κλπ. Αλλά το 90% είναι από ανεμβολίαστους. Υπάρχουν τώρα και εκείνες οι περιπτώσεις που δυστυχώς πληθαίνουν ανθρώπων και μάλιστα νεαρής ηλικίας, και το λέω αυτό διότι έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και τα πάντα, που αρνούνται τον ίδιο τον ιό, αρνούνται τη διασωλήνωση. Εχθές στο Βόλο άφησε την τελευταία του πνοή ένας άνθρωπος ηλικίας μόλις 49 ετών, που δεν πήγε στο νοσοκομείο και όταν πήγε δεν ήθελε να διασωληνωθεί, να σωθεί. Αυτό πώς το σχολιάζει. Αυτή είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Υπήρχε πολύ στην αρχή, θυμάστε, και κάποιοι επιστήμονες δυστυχώς βγαίνουν και λέγανε είναι μια ιωσούλα, είναι ίδιο με τη γρήπη, δεν πρέπει να ανησυχούμε, η θνητότητά της είναι χαμηλότερη και από τη γρήπη, είναι ίδια με τη γρήπη. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει σαφώς μεγαλύτερη θνητότητα από τη γρήπη. Εμείς που κάνουμε οροπηδολογικές μελέτες έχουμε βρει περίπου ότι έχει 0,5% σε σχέση με 0,1-0,2, δηλαδή 2 με 3 φορές και παραπάνω ακόμα περισσότερη θνητότητα από την γρήπη. Όσοι είναι κλινικοί είδαν εικόνες τραγικές στο αναπνευστικό, θα σου πω κάτι πιστευτικό, το οποίο ο αδερφός μου έχει περάσει το ρωτακό και πρόσφατα έκανε μια ακτινογραφία για να δει αν για να χειρουργηθεί και βρέθηκε εμφύσιμα μετά τον κορονοϊό, που δεν το ξέραμε. Είναι μάλλον αποτέλεσμα αυτής της νόσου που πέρασε πολύ βαριά και άσχησε να νοσηλευτεί μόνο που πέρασε στο νοσοκομείο. Φανταστείτε ότι είναι πολύ καιρό στο νοσοκομείο και αναγκάζονται να διαδηλωθούν κλπ. Αυτοί τους παραμένουν μακροχρόνιες παρενέργειες του κορονοϊού πάρα πολλές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η γρήπη δεν αφήνει τόσα πολλά προβλήματα. Εδώ έχουμε το λεγόμενο long COVID. Πέραν της θνητότητας έχουμε συμπτώματα για μεγάλο διάστημα. Άλλος γνωστός γιατρός, το λέω για κανονικά επιχειρηματολόγοι, πρέπει να μιλάμε μόνο με νούμερα, αλλά μιλάμε και με παραδείγματα. Νοσηλεύτηκε 40 μέρες και μετά από ένα μήνα εμφάνισε θρόμβωση που κατηγορούσαμε τα εμβόλια, το AstraZeneca. Ακριβώς. 250.000. Ο ιός κάνει πάρα πολύ συχνά θρομβώσεις. Πάρα πολύ συχνά θρομβώσεις. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι καμιά σχέση με γρήπη. Είναι αρκετά πιο σοβαρό το νόσημα και κυρίως για τις ηλικίες άνω των 60. Και αυτοί έπρεπε ήδη να είχαν εμβολιαστεί, γιατί τους θέλουμε να είναι εδώ, τους θέλουμε να είναι ενεργοί. Αν σκεφτόταν ένα κράτος να γλιτώσει σκεφτόταν πονηρά να γλιτώσει τις συντάξεις κλπ, θα έλεγε δεν με νοιάζει. Όμως εμάς μας νοιάζει. Είπε και κάποτε ο Πρόεδρος, είναι οι παππούδες μας, είναι οι μητέρες μας, είναι οι πατεράδες μας και τους θέλουμε, τους αγαπάμε και θέλουμε να συνεχίσουν να είναι μαζί μας. Τώρα, κύριε καθηγητά, με τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην εστίαση και τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον ημερομηνία λήξης στις 22 Νοεμβρίου, με την έννοια ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα δούμε τι άλλα μέτρα ενδεχομένως ληφθούν. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που είναι σήμερα σε ισχύ, μας έχουν δείξει ότι μπορούν να περιορίσουν τη διάδοση του ιού. Φαίνεται καταρχήν ότι αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε φτάσει περίπου πρώτες δόσεις
γύρω στις 15.000, τρίτες δόσεις γύρω στο 24.000, εκεί 25. Ναι. Ελπίζω να πούμε και περισσότερο. Είναι λίγο, δεν μας ευχαριστεί το ότι δεν έχουμε πολλές πρώτες δόσεις σε πληθυσμούς που θα θέλαμε, πάνω των 60. Ναι. Εκεί δηλαδή πρέπει να εμβολιαστούν ακόμα. Φαίνεται ότι δεν εμβολιάζονται όσο θα θέλαμε να εμβολιαστούν. Ναι. Άρα γι' αυτό προσπαθούμε και πρέπει να κάνουμε κινήσεις ακόμα, να παρακινήσουμε αυτούς από το ποσοστό των εμβολιάστων. Δεν είναι όλοι τόσο σκληροπυρηνικοί και που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Πιστεύω ότι οι μισοί περίπου το κάνουν, δεν εμβολιάζονται είτε από φοβίες είτε επειδή δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Εκεί στοχεύουμε εμείς και εκεί στοχεύει η αυριανή ενημέρωση, να διαλύσουμε κάποιους μύθους που κυκλοφορούν ή κάποιες φοβίες που έχουν, να δεχτούμε τις ερωτήσεις του κοινού, να απαντήσουμε, θα αφήσουμε άπλετο χρόνο να απαντήσουμε σε όσες πιο πολλές ερωτήσεις μπορούμε και με άμεση επικοινωνία με το κοινό, για να μπορέσουμε και θα είναι εκεί 8 καθηγητές, οι οποίοι πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχει σε αυτό το κομμάτι, ασχολείται με την πανδημία, η ιατρική σήμερα. Θα είναι ο κύριος Βουλιάνης, θα είναι ο κύριος Δαλέκος, θα είναι ο κύριος Ιωγιανόπουλος, θα είναι ο κύριος Ναπόντε, ο κύριος Πελέτας. Κύριε Πετινάκη, είναι, μπορεί να ξεχνώ και κανένα, ο πρόεδρος μας, ο κύριος Γιαννούκας, θα είναι όλοι που ασχολούνται με την πανδημία για να δώσουμε απαντήσει ο καθένας στο κομμάτι. Επομένως θα είναι και, φανταζόμαστε, εφόσον θα είστε τόσοι επιστήμονες και θα δέχεστε και ερωτήσεις, θα είναι και μεγάλης διάρκειας, άρα θα υπάρχει χρόνος για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα και να πληροφορηθούν για ό,τι τους απασχολεί, για να καμφθούν αυτές οι φοβίες που έχουν. Εμείς θα είμαστε εκεί όσο έχουμε ερωτήσεις. Mm-hmm. 2-3 ώρες θα απαντάμε ερωτήσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε διαθέσει όλο το απόγευμα. Καταλαβαίνουμε. Θα είμαστε εκεί για να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις του κοινού. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Με το μέτρο για τη λειτουργία των σχολείων, το 50-1% για να κλείσει ένα τμήμα, αυτό το μέτρο έχει αποδώσει, διότι πυκνώνουν τελευταία τα σενάρια που βέβαια διαψεύδονται για κλείσιμο, για σταμάτημα λειτουργίας των σχολείων. Αυτό το μέτρο μπορεί να αποδώσει. Προσωπικά είμαι τελείως αντίθετος να κλείσουν τα σχολεία άλλη μια φορά. Mm-hmm. Τελείως αντίθετος. Αυτό συστήνει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Σε ανακοίνωση της πρόσφατα είπε ότι παρότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων σε αρκετές χώρες, συστήνω να συνεχιστεί η λειτουργία των σχολείων. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Φυσικά. Δεν μπορεί να επικατασταθεί με την τηλεκπαίδευση. Πρέπει να συνεχίσει. Θεωρώ ότι η λειτουργία των σχολείων προς το παρόν ασφαλή, δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε έχουμε κλείσιμο πολλών τμήματων, έχουμε ελάχιστα τμήματα κλειστά σε όλη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το πρόβλημα. Έχουμε παρατηρήσει το εξής. Σε περιοχές που έχουμε αυξημένη επίπτωση στην κοινότητα, εκεί έχουμε και στα παιδιά πάνε σχολείο. Σε περιοχές που είχαμε χαμηλή, δηλαδή η Λάρισα, ο Βόλος, περιοχές που έχουμε αυξημένη επίπτωση, αν κοιτάξουμε το ποσοστό παιδιών που νοσούν, είναι αυξημένο. Μάλιστα. Στην Αθήνα έχουμε λιγότερο στην υπόλοιπη κοινότητα, έχουμε και στα σχολεία λιγότερα κρούσματα. Άρα είναι καθρέφτης της κοινότητας στα σχολεία. Δεν είναι από μόνα τους πηγή κρούσματων. Και όλα λέτε είναι αλυσίδα του ποσοστού των εμβολιαστέντων σε κάθε περιοχή. Ακριβώς. Έχουμε μια πολύ αρνητική συσχέτιση των κρούσματων και όχι τόσο αυτών, αλλά των νοσηλιών και των θανάτων με το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Όσο πιο ψηλό το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, τόσο χαμηλότερες οι νοσηλίες, τόσο χαμηλότεροι οι θάνατοι. Τώρα, επειδή λαμβάνονται μέτρα σχετικά με τους ανεμβολίαστους, θεωρούν ορισμένοι ότι οι εμβολιασμένοι, όσοι έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Οι εμβολιασμένοι πρέπει να προσέχουν όπως προσέχουν και οι ανεμβολίαστοι, να φοράμε τη μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις. Γιατί ειδικά μετά από κάποια χρονική περίοδο που πέφτουν τα αντισώματα, μετά από 3 μήνες, αρχίζουμε και βλέπουμε πέφτει η προστατευτική ικανότητα του εμβολιασμού, όπως και της φυσικής νόσησης. Να το προσέξουμε γι' αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και μελέτες ότι η φυσική νόση είναι καλύτερη, ή μάλλον ο εμβολιασμός είναι καλύτερο από τη φυσική νόση. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που το λένε αυτό. Άρα πέφτει η ανοσία. Και από εκεί και πέρα πέφτει η προστατευτική ικανότητα ως προς την να πάθει κάποιος λίμωξη και να μεταδώσει μετά. Άρα μετά τους 3 μήνες και κυρίως μετά τους 6 μήνες έχουμε
περίπου 50% πιθανότητα οι εμβολιασμένοι να κολλήσουν και μετά και ήδη να νοσήσουν και να το μεταδώσουν. Φυσικά, σας είπα και πριν, προστατεύει πάρα πολύ από την νοσηλεία. 90% είπαμε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η πίεση αυτή που δέχονται τα νοσοκομεία από ασθενείς με κορονοϊό έχει ως αποτέλεσμα άλλες συμπολίτες μας με άλλες ασθένειες να αποφεύγουν να επισκεφθούν τα νοσοκομεία ή για ορισμένους να βλέπουμε ότι πρέπει να αναβληθούν κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις, για παράδειγμα. Τώρα αυτό, καταρχήν δεν πρέπει να αποφεύγουν οι συμπολίτες μας να επισκέπτονται όταν έχουν πρόβλημα υγείας. Πρέπει να τα επισκέπτονται, γιατί δεν πρέπει με λόγω του κορονοϊού να έχουμε θνητότητα και θνησιμότητα από άλλες αιτίες μη COVID. Δηλαδή, και εκεί όσον αφορά τα χειρουργεία, πιστεύω ότι πράγματι είναι μια άλλη παρενέργεια των μη εμβολιασμένων. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν οι μη εμβολιασμένοι κάποιες κλίνες ΜΕΘ και δεν μπορεί να χειρουργηθεί, για παράδειγμα, ένας εμβολιασμένος ο οποίος πρέπει να χειρουργηθεί, ξέρω εγώ, για ανέβρισμα της αορτής και κινδυνεύει να πάθει ρήξη και να πεθάνει. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι ηθικό και πρέπει να αντιληφθούν αυτό οι ανεμβολίαστοι, ότι στερούν στην ουσία κάποιες φορές τη θεραπεία από κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι τηρούν όλα τα πρωτόκολλα, έχουν εμβολιαστεί ήδη και πραγματικά έρχονται οι άλλοι και τους στερούν, και δεν το θεωρώ ηθικό αυτό, ούτε δίκαιο, τους στερούν το δικαίωμα της περίθαλψης. Ναι. Διότι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν όλες τις κλίνες και δεν μπορούν να νοσηλευτούν κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Έχουμε ένα τροχαίο, για παράδειγμα, και έχουμε έναν 20χρονο ο οποίος, αν μπει στη ΜΕΘ, μπορεί να σωθεί. Και κρατάει τη ΜΕΘ ένας ο οποίος είναι 70-80 χρονών, δεν έκανε το εμβόλιο και πρέπει να έχει και αυτός πρόσβαση στη ΜΕΘ, αλλά εκείνος πραγματικά προκάλεσε την τύχη του, ενώ άλλος έπαθε ένα ατύχημα και μπορεί να μην έφυγε κιόλας και δεν μπορεί να νοσηλευτεί, γιατί υπάρχει κατάληψη της κλίνης από κάποιον άλλον ο οποίος πραγματικά για X λόγους δεν έκανε το εμβόλιο. Μάλιστα. Πολλά λοιπόν τα ζητήματα που δημιουργούνται για όλους μας από το ποσοστό των συμπολιτών που δεν έχουν πιστεί να εμβολιαστούν. Γι' αυτό να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι όσοι ενδιαφέρονται, κύριε καθηγητά, μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή σε όλους αύριο Τρίτη, 16 Νοεμβρίου στις 6. Αν μπορούσατε κάπου να βάλετε το link, καλό θα ήταν. Για να έχουμε το link στο YouTube. Φυσικά θα το ανεβάσουμε και στο site του Astra TV και στη συνέχεια ενδεχομένως να το δείξουμε και εδώ για να μπορέσουν να πληροφορηθούν όσοι θέλουν, όσοι επιθυμούν να το επισκεφθούν και να συναντηθούν διαδικτυακά με τους επιστήμονες, με όλους εσάς που μπορείτε να τους δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις σε ό,τι φοβούνται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια.